Η κατάσταση το καλοκαίρι αποδεικνύει και τη γύμνια του υγειονομικού συστήματος στο νησί μας εξαιτίας της εφαρμοζόμενης πολιτικής που έχει υποστελεχώσει τα νοσοκομεία, τα έχει εμπορευματοποιήσει και τα έχει ιδιωτικοποιήσει. Συγκεκριμένα, όλο αυτό το διάστημα και πριν το καλοκαίρι διαμαρτυρόμαστε, φωνάζαμε ότι η υποστελέχωση δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις στα νοσοκομεία και το βλέπουμε σήμερα που ο κόσμος έχει αυξηθεί πλέον, όχι μόνο ο κόσμος, οι τουρίστες, αλλά και ο ντόπιος πληθυσμός που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί λόγω έλλειψης δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αλλά και μεγάλων προβλημάτων στα περιφερειακά νοσοκομεία, έρχονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που και αυτό πλέον δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος όλης της υγειονομικής περίθαψης στο νησί και στη Νότια Ελλάδα. Ήδη δεν μπορούν να πάρουν οι εργαζόμενοι ούτε τις άδειές τους. Δουλεύουν οι εργαζόμενοι 15 μέρες σερί χωρίς τα ρεπό τους. Ήδη υπάρχουν κλινικές που έχουν φρακάρει, όπως οι αιματολογικοί, οι παθολογικοί, οι χειρουργικές κλινικές, η μονάδα εμφραγμάτων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Και την ίδια ώρα η κυβέρνηση διαμέσου των διοικήσεων υποστελεχώνει σε επικίνδυνο βαθμό τα τμήματα, έτσι ώστε από τη μια να εμφανίζει μια εικονική εικόνα ότι υπάρχει πλεονάζω προσωπικό και από την άλλη να δίνονται οι όποιες άδειες δίνονται των 5 ή των 10 ημερών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο κόσμος να ταλαιπωρείται, έχει σαν αποτέλεσμα πλέον οι παροχές υγείας να είναι στα όρια της επικινδυνότητας. Όταν ένας νοσηλευτής έχει στην ευθύνη του ή δύο νοσηλευτές 40 και 50 ανθρώπους, όταν η ίδια η κυβέρνηση βάζει γιατρούς άλλης ειδικότητας να εφημερεύουν για άλλη ειδικότητα, όπως ψυχίατροι να εφημερεύουν για παιδοψυχίατρους, που ανοίγει το δρόμο πλέον και παραδείγματος χάρη με φτύρες να βλέπουν χειρουργικά περιστατικά ή αντίστοιχα παθολόγοι να βλέπουν καρδιολογικά ή άλλα περιστατικά. Αυτό βεβαίως είναι απαράδεκτο, είναι αντιεπιστημονικό και πολύ φοβόμαστε ότι αυτή η πολιτική δημιουργεί και συνθήκες επασφάλειας ακόμα και για τη ζωή των ανθρώπων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και ο νομός Λασιθίου, που αυτή τη στιγμή τα τραγικά προβλήματα που έχουν όλες οι νοσοκομειακές δομές οδηγούν τους γιατρούς και το υπόλοιπο προσωπικό το να μεταφέρουν ανθρώπους από νοσοκομείο στο νοσοκομείο και όλοι μαζί είτε να έρχονται στο Ηράκλειο ή να ξαναεπιστρέφουν πίσω. Και βεβαίως αυτή η κατάσταση δικαίως έχει ξεσηκώσει την οργή και του Συλλόγου Εργαζομένων του Αγίου Νικολάου, της Ιτίας και των άλλων σωματείων, αλλά και όλης της κοινωνίας. Αποτέλεσμα αυτής της οργής ήταν οι μεγαλειώδες συλλαλητήρια που γίνανε στο Σελινάρι, αυτά που γίνανε σε όλο το νησί, στο Ηράκλειο και στα Χανιά, ακριβώς γιατί αποδεικνύεται ότι εμείς μαζί με τον υπόλοιπο λαό δεν θα αφήσουμε να παραδοθεί η όποια δημόσια υγεία έχει απομείνει στα χέρια των κορακιών των επιχειρηματιών. Και βεβαίως λέμε και από εδώ ότι δεν θα σταματήσουμε ακριβώς όλα αυτά τα κακό κείμενα να τα αναδεικνύουμε και να μην τους αφήνουμε σε χλωρό κλαρί. Η τρομοκρατία, η άσκηση πίεσης, εκφοβισμού, ότι με ΕΔΕ, με πειθαρχικά, με ένορκες διοικητικές εξετάσεις όπως αυτή συμβαίνει σήμερα και για το σωματείο του Αγίου Νικολάου είτε σε μαχόμενους υγειονομικούς που σηκώνουν το κεφάλι, η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Εμείς λέμε και στους διοικούντες και τοπικά και περιφερειακά και κεντρικά ότι οι μαχόμενοι υγειονομικοί δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Αυτό που διώχνει τους υγειονομικούς και τους βγάζει εκτός συστήματος υγείας είναι αυτή η πολιτική που ουσιαστικά υποχρηματοδοτεί και υποστελεχώνει και βεβαίως είναι αυτή η πολιτική που με αποφάσεις της γυρνά την επιστήμη και την ιατρική 100 χρόνια πίσω. Είτε με αυτό που ανέφερα ότι ο ψυχίατρος θα είναι και παιδοψυχίατρος, είτε ότι θα εφημερεύουν σήμερα εδώ ένας γιατρός, αύριο εκεί και άλλος παραπέρα, είτε με την απαράδεκτη απόφαση που πάρθηκε ότι πλέον εργαζόμενοι με COVID, αν έχουν ήπια συμπτώματα, θα είναι πάνω από τον ασθενή
με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ήδη υπάρχει, καταγγέλουμε εργαζόμενοι που έχουν τώρα COVID με ήπια συμπτώματα και είναι στην υπηρεσία, είναι πάνω από τον ασθενή, γιατί η κυβέρνηση, το Υπουργείο δεν λογαριάζει τη ζωή ασθενών ούτε τη ζωή των ίδιων των εργαζομένων. Γι' αυτό εμείς όλοι μαζί σαν γροθιά θα πούμε και το επόμενο διάστημα ένα μεγάλο όχι σε αυτή την πολιτική. Ήδη θα πάρουμε πρωτοβουλία για παγκρίτια σύσκεψη των σωματείων για να συνεχίσουμε το αγωνιστικό βήμα που είχαμε όλο αυτό το διάστημα.